Φτάσαμε λοιπόν και στους Καραμπάσιδες. Στον Ηλία και στο Γιάννη. Στο Γιάννη και στον Ηλία. Πατέρας και γιος. Λοιπόν, Ντάλα Μεσημεριού, παιδιά, 29 του Οκτωβρίου του 2023. Είναι πεταξίες του πάνελ. Του κλασικού του πάνελ που πετάει για τρίτη χρονιά. Στην Πτολεμαίδα λοιπόν είμαστε. Μια μέρα καλοκαιρινή. Άντε να την πω ανοιξιάτικη, έτσι. Έχουμε γύρω στις 27 βαθμούς θερμοκρασία, πλήρη άπνοια, Ντάλα Μεσημεριού και ήλιο καραήλιο. Με αυτές λοιπόν τις συνθήκες θα δούμε ένα χαβά. Εγώ θα λέω από τον Καραμπάση, σας είπα πριν, είναι πατέρας και γιος. Λοιπόν, οι οποίοι θα αντιπροσωπεύσουν το πάνελ. Το λέω ακόμα μία φορά. Εχθές είχαμε εθνική επέτειο 22 Οκτωβρίου, σήμερα έχει ο μήνας 29 και καταλαβαίνουμε την εποχή. Είναι πολύ νωρίς σαν εποχή, παρόλα αυτά όμως θα τα εκθέσουν τα περιστήρια τους τα παιδιά και οι δύο και πιστεύω θα δούμε ένα ωραίο χαβά, όπως μας έχουν μάθει να βλέπουμε εδώ. Λοιπόν, αυτός είναι ο προλογός μου και πάμε στο παρασύνθημα τώρα. Σε μερικά δευτερόλεπτα ξεκινάμε. Έλα, πάμε! Πάμε, παιδιά, ξεκινάμε! Είμαι καμιά 50 μέτρα μπροστά. Τώρα αισθάνομαι ένα απαλό αεράκι πάνω μου. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν ήθελα να είναι πάνω μου, γιατί πίσω πλάτη έχω τον ήλιο. Και άμα με περάσουν πίσω, θα βάλουμε πολύ δύσκολα του μπανάνι. Θα τα καταφέρω όμως, ναι. Θα καταφέρω, ρε. Ο μπανάνις ποτέ δεν κολώνει, ρε. Δεν το σκιάζει φοβέρα καμιά. Τώρα βλέπουμε στο βάθος βγάζουν τα πουλιά. Μετά θα τα δούμε και μέσα στο χώρο τους. Είναι πεντάμορφα. Πάντα είχε όμορφα περιστέρια. Μερακλής από εκείνα τα χρόνια. Δείτε, δείτε. Γυράζει επάνω μου, ήρθανε. Ωραία, κάνανε ένα φοβερό τόξο. Κοιτάξτε τι ωραία ξεχεθήκανε στον ουρανό. Πήγαν ακριβώς εκεί που δεν έπρεπε να πάνε. Δεν πειράζει στον ήλιο. Δεν κλεγόμαστε όμως. Τώρα εδώ μου σκοτεινιάζει λίγο το πλάνο γιατί πιο μέσα στον ήλιο δεν θα μπορούσαν να πάνε. Δεν πειράζει όμως, κοιτάξτε τι ωραία φαίνονται. Το έχουμε, το έχουμε. Ναι, μπανάνι, μπράβο, το έχεις, ναι. Κάποια τακή ο ήλιος. Θα φύγουν όμως, δεν μπορούν να μένουν συνέχεια εκεί. Ωραία, έκανε μια κίνηση τρομερή. Κάτι να μαζευτώ λίγο πίσω. Και να πάω λίγο πιο δεξιά. Εδώ. Δυναμώνει και το αεράκι τώρα. Να και ένας δανακλής φανταζή και ο Τζινής ο άλλος. Έτσι, έτσι, έτσι. Ακίνητα μπαλόνια είναι. Έτσι θα τα χαρακτήριζα αυτή τη στιγμή. Μπαλόνια ακίνητα. Ήρθα δίπλα στον καραμπέρι. Όπου μου κουνάει, γιατί είναι πάρα πολύ ψηλά, ε. Ναι. Μούρι πλάτη, φύγαμε. Κάτσε, κοιτάξτε, ναι, άμα αφήσω τώρα το zoom που ήταν. Και στον πυρήνα του ήλιου. Λοιπόν, για να δω, ναι, κάτω εδώ στο βάθος κάτι είδαμε το άλλο το μάτι πάλι στον ήλιο, ναι, εκεί έχουν κολλήσει. Λες και έχει κόλλακι. Ωραία περιστέρια, ρε παιδιά, κοιτάξτε. Και οι φτερουγισιές τους είναι πολύ καλές, αλλά είναι της πλάτης, ναι. Εγώ ήθελα μούρες, αυτά είναι πιο πολύ της πλάτης, φεύγα, δηλαδή πάνε για ξαφανιζόλ τώρα. Κάτσε να γυρίσουμε κανένα έτσι, όχι, τι, κοιτάξτε, τι γίνεται. Όταν σε κοιτάζουν και έρχονται είναι πολύ ωραία περιστέρια. Να τα. Τραβάω συνέχεια μέσα στον ήλιο, έτσι, ωστόσο. Και έχω ζουμάρει και αρκετά. Για να δω, ναι, όλο μου το ζούμε έχω ρίξει. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Αυτά τώρα θα έρθουν από πάνω και θα είναι στη μήγα. Δεν βλέπει κανείς τώρα τίποτα. Αποκλείεται ανθρώπινο μάτι να τα βλέπει τώρα. Για δύο λόγους. Είναι πάρα πολύ ψηλά και είναι και μέσα στον ήλιο, ναι. Να τώρα ακούω ένας από πίσω μου που λέει τι βλέπεις. Δεν έχει άδικο. Α, όχι, εμένα λένε τι βλέπει. Για μένα λέγανε, ρε. Ναι, λογικό είναι. Νομίζουν ότι κοροϊδεύω. Βέβαια και εγώ ένα βλέπω. Κάτσε να αφήσω λίγο το πλάνο. Δεν μπορώ να βλέπω ένα. Προτιμώ να τα χάσω παρά να βλέπω ένα. Τέλος πάντων. Για κάτσε τώρα εδώ.
Ζουμάρω τώρα, ανεβαίνω στον ουρανό. Τίποτα. Κατεβαίνω κάτω, κλείνω τη μηχανή και ψάχνω, παιδιά. Άντε, γεια προς το παρόν. Εδώ λοιπόν τώρα έπεσα πάνω σε δύο στο ψαχτήρι. Παιδιά, τα περιστέρια δεν κουνώνται καθόλου. Ακίνητα είναι τελείως. Και ανεβαίνουν. Μια διάδα έχω τώρα, δεν την αφήνω με τίποτα. Είμαι τέρμα ζουμ και έχω βάλει και το ψηφιακό όλο. Ό,τι έχει και δεν έχει δηλαδή η κάμερα. Οι άλλοι δεν βλέπουν τίποτα από την αρχή. Και εμείς τώρα βλέπουμε ένα πολύ ωραίο περιστέρι. Δύο μάλλον. Μια διάδα ωραία του φίλου μας του Καραμπάση. Και βγάζουν αυτό το show. Στο σβήσιμο, ναι. Η λέξη σβήσιμο είναι τώρα, αυτή τη στιγμή, ναι. Εκεί πρέπει να πετάνε οι βούτες. Εκεί. Και να πετάνε και έτσι, αν γίνεται. Λοιπόν, αφήνω... Ακούω να είναι τα καλά. Άκουσα με το αυτί που τα καλά. Να, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Να δω ανταπόκριση. Να δω, έχουμε ομάδα. Να, και ένα καραμπέρι. Αυτό είναι. Τώρα με πήγε στο άλλο. Έτσι, έτσι, να έχουμε και λίγο χρόνο χαβά. Πω, 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 πού είναι. Έπιασε αέρας τώρα ξαφνικά. Εκεί που είχαμε άπνοια τώρα έπιασε αέρας δυνατός. Να, 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 βάζω. Βάλανε, βάλανε. Κάτσε να κατέβω γρήγορα κάτω. Ρογκάι, βλέπετε εδώ, κάτσε να προχωρήσω λίγο, να πάω κοντά. Να πιάσω όσο μπορώ την βαζούρα, γιατί αυτά κάνουν και δυνατό πεσό. Παναγία μου, τρόμαξα τώρα. Τι θέλα και το έλεγα. Κάτσε να προχωρήσω. Εντάξει τώρα, πώς να μην γουστάρει ο κόσμος, ρε παιδιά. Όταν βλέπει τέτοια πράγματα. Μας Καραμπάση, μας δούλευες, ε. Πώς να μην γουστάρει ο κόσμος. Και πώς να μην βγαίνει το αυθόρμητο με το χειροκρότημα. Φοβερός, ήταν φοβερός, παιδιά, με μία λέξη. Φοβερός. Τέτοια πεσό και τέτοια εποχή, νομίζω ότι είναι λίγο σπάνιο αυτό το είδος. Πάμε τώρα να θαυμάσουμε και τα κορμιά μέσα, τις κορμάρες τους. Πάμε. Τις ομορφιές πρέπει να τις τραβάμε από μακριά λίγο και καθώς πλησιάζουμε στο χώρο θα δείτε τώρα και μια άλλη εικόνα. Είδαμε τη δύναμη, την έκρηξη, το σβήσιμο, το πεσό και τώρα δέστε και την ομορφιά. Νομίζω να συμφωνήσετε μαζί με τον Μπανάνη, ταιριάζουν και τα γούστα. Βέβαια αυτό το ράφι δεν μ' αρέσει, το κάνω παρατήρηση. Ποτέ το ράφι δεν πρέπει να σκύβουν τα πουλιά. Πάμε. Δεν ξέρω τι θα κάνει, ας ψηλώσει 10 πόντες στο κομμάτι. Δεν πρέπει να αναγκάζει τα πουλιά να σκεφούν, πρέπει να είναι με τις κορμάρες τους έτσι όρθιες. Τόσο ωραία περιστέρια. Παιδιά, μιλάμε μια μέρα πολύ δύσκολη, ε. Πολύ δύσκολη, ζέστη. Ντάλα φθινοπόρου, ντάλα μεσημεριού, με ήλιο. Τα πουλιά πήγανε και γίνανε στάχτη και μπούρμπουλη. Έκανα υπερπροσπάθεια να μπορέσω και εγώ να τραβήξω. Γιατί από ό,τι είδατε μπήκανε μέσα στον ήλιο, έτσι. Πιο μέσα δεν γινότανε. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι έχω πλάνα. Και μπορώ να σας βάλω λίγο στο πνεύμα. Από εκεί και πέρα θα το πω ακόμα μία φορά που το λέω τακτικά. Τα πουλιά θα πηγαίνετε να τα βλέπετε live, ζωντανά. Η κάμερα του Μπανάνη φτάνει μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα συνεχίζει το μάτι. Το αληθινό, το ζωντανό. Εντάξει, παιδιά. Μπράβο, παιδιά. Έτσι. Και θα αγοράζετε όταν θα τα βλέπετε με τα ματάκια σας. Όχι με την κάμερα του Μπανάνη. Εδώ θα βλέπετε κάποια αποσπάσματα. Πολύ ωραία. Πεντάμορφα. Αυτά είναι τα σκαριά. Θα το πω και εδώ όπως τα λέω όλη την ημέρα σήμερα.
29 Οκτώβρη, παιδιά. Αυτός ο Χαβάς έγινε 29 Οκτώβρη. Αυτό λέει πολλά. Βάλτε τώρα με τη φαντασία σας τι θα κάνουν το χειμώνα, που θα είναι και εποχιακά έτοιμα. Πολύ ωραία, σε πολύ φοβερή καλή φυσική κατάσταση. Και ένα τελευταία εικόνα, τα πουλιά όλα βαρέσανε κάρτα, άπαντες παρόντες που λέω εγώ. Και μπράβο και στους δύο, πατέρας και γιος. Λοιπόν, θα τα πούμε τώρα ένα χεράκι και με τους δύο. Και πάμε και δίπλα. Αυτά τι είναι? Η άλλη ομάδα είναι αυτή. Α, δηλαδή είναι τα ίδια Περιστέρια. Ακριβώς τα ίδια, απλά είναι χωρισμένα γιατί είναι πολλά σε δύο ομάδες. Ναι. Καλά, ναι, ρε φίλε. Τώρα μιλάμε ότι ήταν 200 Περιστέρια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κοιτάξτε εδώ, κορμάρες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ξάσπρα για αριστερά, είναι για πολύ μερακλείδες. Παιδιά, είναι πουλιά του καφέ. Τέρμα, τέλος. Πίνεις καφεδάκι και κάθεσαι και τα χαζεύεις και κάνεις όνειρα. Στον αέρα τα είδαμε, πήραμε μια γεύση, νομίζω αρκετά καλή για την εποχή. Και βλέπουμε και τη δουλειά τώρα κάτω. Το έργο. Το έργο των Καραμπασέων. Ωραία, ωραία και οι δύο, ρε, μπράβο. Βλέπετε, άμα υπάρχει σωστή συνεργασία, πόσο ωραίο είναι το αποτέλεσμα, ε. Αλλιώς ένας και αλλιώς δύο. Ένας είναι μία δύναμη, δύο είναι δύο δυνάμεις. Μαζί. Και κάνουν μία δυνατή. Μπράβο, και στους δύο. Θα τα πούμε τώρα ένα χεράκι, ναι. Λοιπόν, Γιάννης και Ηλίας. Πατέρας και γιος. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Λοιπόν, συγχαρητήρια έτσι απλά και στους δύο, παιδιά. Κάνατε ένα πολύ ωραίο χαβά. Μπράβο. Έκανα και εγώ μια υπερπροσπάθεια, γιατί από ό,τι είδατε κι εσείς ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες, έτσι. Τα Περιστέρια σας φύγανε και δυστυχώς πήγανε μέσα στον πυρήνα του ήλιου. Τουλάχιστον αυτό έβλεπα εγώ. Νομίζω κι εσείς το ίδιο, δεν είδατε? Ναι. Όταν ξεκινήσανε. Λοιπόν. Και κατά συνέπεια τα ρούφηξε ο ήλιος και χάσαμε κάποια πλάνα που, άμα είχαμε ένα άλλο καιρό, θα τα βλέπαμε ακόμα πιο πάνω. Λοιπόν, εγώ σας έχω τραβήξει πλάνα και πολύ ψηλά, να το ξέρετε. Κάνατε ένα πολύ εντυπωσιακό χαβά. Θα τον χαρακτήριζα δυναμικό, δυναμικότατο. Φύγανε με πολύ έκρηξη στα πουλιά και πήγανε δυνατά επάνω. Λοιπόν, οι επιστροφές ήταν ακαριές. Το πεσό σας έχω κάνει καλή δουλειά, είμαι σίγουρος. Τολμώ να το πω. Χωρίς να έχω δει τι έχω τραβήξει, είμαι σίγουρος σας έκανα πολύ καλό πεσό. Καλή εγγραφή στο πεσό μου, δηλαδή. Λοιπόν, έχω αρχίσει σαν εικονολήπτης να ανεβαίνω. Τώρα αρχίζω να ανεβαίνω. Λοιπόν, μπράβο μου και εμένα. Άμα δεν ευλογείς τα γένια σου, λέει, όπως λέει η παροιμία, γελάει ο Τζάνης τώρα. Λοιπόν, παιδιά, μην λέμε πολλά. Συγχαρητήρια και στους δύο, πραγματικά, για την εποχή αυτή που πετάξατε και μας δείξατε αυτό το χαβά. Είμαι σίγουρος ότι ευχαριστήθηκε και ο κόσμος, έτσι, και όλη η Ελλάδα που θα δει αυτό το βιντεάκι. Πάρτε το λόγο, πρώτα θα ξεκινήσουμε από το γιο, το νέο αίμα, και μετά θα πάμε στον μπαμπά. Ευχαριστούμε, Βαράνη, που τα τράβηξες. Αυτά είναι τα Περιστέρια. Και ό,τι είδε ο κόσμος, αυτά είναι. Αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε, αυτά κάναμε. Και έπεται συνέχεια το χειμώνα, ε! Ναι. Να σου πω κι εγώ κάτι, μικρέ, άκουσε με. Έχετε ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη, ε. Να ξέρετε, έτσι. Ο κόσμος θα έχει απαιτήσεις από εδώ και πέρα. Έτσι, να. Εντάξει, βάλτε τα δυνατά σου. Και εμείς απαιτήσεις έχουμε. Έτσι, μπράβο, μπράβο. Για και ο μπαμπάς να μας πει δύο λόγια. Να ευχαριστήσω εδώ τον κόσμο που ήρθε. Εύχομαι το χειμώνα να έχουμε καλές πεταξικές όλοι, με λίγες απώλειες. Αυτά. Έγινε. Λοιπόν, γεια χαρά, λοιπόν, γεια χαρά και στους δύο. Λοιπόν, και μια... πανελλαδικά. Πάντα ο Τζάνης, το ξέρετε. Από τα φιλαράκια μας, που τολμάνε κάθε φορά και κάθε μέρα να πετάνε αυτό το αριστούργημα. Ρε Τζάνη, για πες μου και εσύ κάτι, ρε, μια σκήση εδώ την παρέα, έτσι. Πώς τα καταφέρνεις και είσαι πάντα στους καλύτερους Περιστεράδες? Γιατί καλή με τους καλούς πάνε στα Παναγιώτη μου, πανελλαδικά. Μ' αρέσει γιατί είσαι ετοιμόλογος. Λοιπόν, γεια χαρά, παιδιά, γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια.